Λοιπόν, πίσω στο πανεπιστήμιο που υπάρχει ένταση. Η ατμόσφαιρα, από παιδιά, είναι ηλεκτρισμένη. Πάμε στο φυσικό ήχο. Φωνάζει έξω ο κύριος Φορτσάκης, ακούστε. Είναι πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Λουίζα, σ' ακούμε. Έχει κληθεί η αστυνομία, Λουίζα. Αυτή τη στιγμή φώναξε ο κ. Φορτσάκης να κληθεί η αστυνομία. Ζητάει τα δακτυλικά να βγουν έξω. Για μισό λεπτό να ακούσουμε, Λουίζα. Χειροκρότησαν δυνατά στο άτομο που είχε αστυνομία. Φώναξαν συνθήματα η κούρτα του Φορτσάκη στα μάτια του Ιταλία. Βλέπουμε τον Πρίτανο να του φωνάζει έξω με πολύ ένταση και ο ίδιο στη φωνή του. Το κρατικό του ήταν πάρα πολύ έντονο. Αυτοί οι φοιτητές, ρε Σύρ Λουίζα, ποιον εκπροσωπούν, εκφράζουν κανέναν, τι είναι αυτοί οι τύποι? Είναι πρώτα απ' όλα του Πανεπιστημίου, το ξέρει κανείς? Είναι εκπρόσωπο των συλλόγων. Από πού, τι είναι εκπρόσωπο? Είναι μέλη φοιτητικών συλλόγων. Μάλιστα. Και ζητούν τι? Ζητούν να γίνει η παρουσία τους, η σύγχυση, να ξεκινήσει η συνεδρίαση για να πέσουν και τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Και ο κύριος Φορτσάκης επαναλαμβάνει ότι 12 με 12.30 που έχουν κληθούν, έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να έρθουν για να συζητήσουν. Για μισό λεπτό. Ναι, για να ακούσουμε τι λέει και η εκπρόσωπο. Λουίζα, περιμένουμε τώρα στην πραγματικότητα την αστυνομία να μπει μέσα για να λήξει το επεισόδιο αυτό, έτσι. Προφανώς. Από τη στιγμή που ο κ. Φορτσάκης ζήτησε να κληθεί η αστυνομία, περιμένουμε κάποια λύση εξωγενών. Γιατί η λύση άλλη δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Όχι ακόμα. Είναι βέβαιο ότι έχει κληθεί η αστυνομία? Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το έχει ζητήσει πάντως ο κ. Φορτσάκης. Το έχει ζητήσει, ε. Ναι, το είπε και αυτό μάλιστα προκάλεσε και την οργή των φοιτητών. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, έρχεται για να μην εμεί τελειώσαμε τι κι αλλιώ. Ακριβώς. Θα παρακολουθήσει τι εξελίξει με τη δική τη εκπομπή. Εμεί να σα καλημερίσουμε. Καλημέρα από εμά. Θέλω να πω σε ένα φίλο που θεωρεί ότι τροφοδοτεί όλη αυτή την ένταση και η παρουσία τη τηλεόραση. Ότι εμεί είμαστε υποχρεωμένοι όταν συμβαίνει κάτι να είμαστε εκεί. Ναι, καλά, τώρα αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Εμεί πήγαμε διότι συμβαίνει κάτι. Ακριβώς. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι, είμαστε υποχρεωμένοι. Πρέπει να είσαι παρόν στα γεγονότα. Τώρα τα υπόλοιπα να ξέρουμε τι συμβαίνει. Θεωρίες του καθενός. Τα υπόλοιπα είναι η θεωρία του σκοταδιού. Να μου επιτρέψετε να σα πω. Λοιπόν, πάντα καλημέρα.